Σε ένα απίστευτο σκορποχώρι μετατράπηκε χθες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ όταν οι βουλευτές του κόμματος κλήθηκαν να ψηφίσουν με ονομαστική ψηφοφορία κρίσιμα άρθρα του πολυνομοσχεδίου. Περισσότεροι από 40 βουλευτές αρνήθηκαν να στηρίξουν μια σειρά άρθρων, ψηφίζοντας ό,τι ήθελε ο καθένας, άλλοι όχι και άλλοι παρόν, με αποτέλεσμα να καταψηφιστεί η ρύθμιση Λοβέρδου για τα φαρμακεία και να περάσει μόλις και μεταβίαση ρύθμιση για τους δικηγόρους. Ανάμεσα σε εκείνους που διαφοροποιήθηκαν στη ρύθμιση Λοβέρδου ήταν και ηχηρά ονόματα όπως η Βάσο Παπανδρέου, ο Χάρης Καστανίδης, ο Πάνος Μπεγλίτης, η Λούκα Κατσέλη και ο Γιάννης Διαμαντίδης. Το Μέγαρο Μαξίμου, μετά τη χθεσινή έντονη ενόχλησή του που έκανε λόγο για ισχύ των συντεχνιών, σήμερα χρησιμοποίησε ποιότερες εκφράσεις. Είναι προφανές ότι σε αυτές τις ψηφοφορίες υπάρχουν και κοινοβουλευτικές ευαισθησίες, τις οποίες σεβόμαστε απολύτως. Υπάρχουν και είναι φυσικό να εκδηλώνονται και μια σειρά από πιέσεις συνδικαλιστικού και συντεχνιακού χαρακτήρα. Τρία ήταν τα κρίσιμα άρθρα στα οποία σημειώθηκαν και οι περισσότερες διαρροές βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Το άρθρο 29 για τα φαρμακεία με 9 όχι και 30 παρών, το άρθρο 6 για τις δικηγορικές εταιρείες με 33 όχι και 9 παρών και το άρθρο 24 για τη μείωση επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα σε συνταξιούχους κάτω των 60 με 34 όχι και 6 παρών. Το ΠΑΣΟΚ είχε χθες μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι μια κρίση. Πρόβλημα. Είχε μεγάλο πρόβλημα. Εικόνα διάλυσης δηλαδή. Όχι, μη σκοτώ, μου αρέσουν οι μεγάλες κουβέντες. Λέω ότι υπήρχε μεγάλο εικόνα, είπα. Πρόβλημα. Η εικόνα ήταν αρνητική, ήταν εικόνα κακή. Η εικόνα διάλυσης που παρουσίασε χθες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε σήμερα την αντίδραση κορυφαίων στελεχών. Γιάννης Ραγκούσης και Κώστας Κανδαλίδης με δηλώσεις τους αναφέρθηκαν στην επιρροή που είχαν οι συντεχνίες ως προς το χθεσινό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω την κοινοβουλευτική απόφαση που βάζει το συμφέρον 12.000 επαγγελματιών πάνω από το κοινωνικό συμφέρον, πάνω από το συμφέρον 11 εκατομμυρίων Ελλήνων. Κανένας δεν είναι ανεξάρτητος του επηρεασμού, του χώρου, της συντεχνίας του οτιδήποτε άλλο. Και είναι ανθρώπινο αυτό το πράγμα. Από εκεί και μετά το πώς κρίνει κανείς ένα τέτοιο νομοσχέδιο, νομίζω ότι έπρεπε όλοι να ψηφίσουν θετικά, διότι αυτό είναι το μικρότερο από αυτά που θα έρθουν τις επόμενες εβδομάδες. Το δεύτερο κρίσιμο άρθρο που προκάλεσε διαρροές τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στη Νέα Δημοκρατία ήταν το άρθρο 6 για τη δημιουργία δικηγορικών εταιριών. 33 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσά τους και ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης, καταψήφισαν το άρθρο, ενώ 27 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας απήχαν συνειδητά από την ψηφοφορία. Με 16 από αυτούς να αποχωρούν λίγο μετά την έναρξη της διαδικασίας, προκειμένου να μην ψηφίσουν όπως ήταν η επίσημη κομματική γραμμή. Εχθές το βράδυ στη Βουλή, τι έγινε ακριβώς, εσείς? Ναι, όχι, ως Νέα Δημοκρατία. Επιλέξατε να φύγετε. Δεν ήμουνα. Επέλεξα να φύγω. Όχι, κύριε Μαρκόπλε, συγγνώμη, δηλαδή, δεν μασάτε τα λόγια σας. Δεν τα μασώ. Μέσα λέτε. Βεβαίως δω τι είναι. Η κυβέρνηση σημερινή. Θα σας πω γιατί είναι δωτή. Δωτή είναι για τους πολίτες. Αρκετοί συνάδελφοι βουλευτές χθες μου έδωσαν την εντύπωση ότι ψήφισαν πρωτίστως έχοντας το μυαλό τους οργανωμένες τεχνίες που προσωπούν και δευτερεύοντας τους βουλευτές. Τα σχόλια μου αφορούν και τους συνάδελφους της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι δεν προσήλθαν στη ψηφοφορία. Το προσεχές δίμηνο είναι πολύ δύσκολο. Η Ελλάδα καλείται να δώσει μεγάλες και δύσκολες μάχες. Πηγαίνουμε απροετοίμαστοι. Και πολύ φοβούμαι ότι η κατάσταση εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Αυτό το οποίο έγινε χθες έδειξε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα είναι ασύνταχτα. Πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες, ούτως ώστε αύριο μην έχουμε τέτοια κρούσματα που θα δημιουργήσουν τριγμούς στο οικοδόμημα το οποίο προσπαθούμε από εκείνου να στήσουμε. Τα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση δείχνουν πως δεν μπορούν να συνοηθούν. Επιλέγουν τη λογική της διγλωσίας και του λαϊκισμού, καταψηφίζοντας οι ίδιοι υπουργοί τις διατάξεις που συμφωνούν στα υπουργικά συμβούλια. Από σήμερα το απόγευμα και για 10 μέρες η Ελλάδα θα παγώσει. Ολόκληρη η νομή της Βόρειας Ελλάδος θα ντυθούν στα λευκά. Σε πολλές ορεινές περιοχές το χιόνι θα ξεπεράσει το 1 μέτρο. Τσουχτερό κρύο. Το τελευταίο 1,5 μήνα πραγματικά ψάχνουμε με το ποτήρι το νερό. Τώρα έχουμε μείον 10 με μείον 15 βαθμούς. Οι εικόνες αυτές είναι από το ορεινό χωριό Κέλλη στη Φλόρινα. 900 άνθρωποι ζουν χωρίς νερό. Λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας οι βρύσες πάγωσαν. Το δίκτυο ίδρυυσης είναι απαρχαιωμένο και σε ορισμένα σημεία δεν λειτουργεί. Καθημερινά ο Δήμος Αμιντέου μεταφέρει με βιτιοφόρο 15 κυβικά νερό στη δεξαμενή του χωριού Κέλλη. Αυτό το νερό όμως δεν επαρκεί για τους κατοίκους και έτσι αναγκάζονται με δικά τους βιτιοφόρα να μεταφέρουν νερό στο σπίτι τους. Αυτή η δουλειά γίνεται κάθε μέρα. 24 ώρες, το 24ωρο δεν υπάρχει νερό. Να προμηθευτούμε λίγο νερό για οικιακή χρήση, για τα ζώα μας, για το σπίτι μας, για το πλυντήριό μας. Τα πιάτα μας είναι εδώ από το πρωί,
Περιμένουμε το βράδυ να έρθει το νερό. Η θερμοκρασία έπεσε αισθητά από το μεσημέρι σε πολλές περιοχές. Και αυτές είναι οι 5 χαμηλότερες θερμοκρασίες όπως καταγράφηκαν πριν από μία ώρα. Στη Φλόρινα το θερμόμετρο έδειξε μείον 4 βαθμούς. Στη Σιάτιστα η θερμοκρασία έφτασε στους μείον 2. Στα Λαγκάδια μείον 1. Στο Μέτσοβο ο υδράργυρος καρφώθηκε στους 0 βαθμούς και στον Ευροκόπη το θερμόμετρο στις 6 σήμερα το απόγευμα έδειξε 1 βαθμό. Χιόνια και σε παιδινές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, ισχυρές βροχές στο Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο στην Νοτιοδυτική Πελοπόννησο και πολύ κρύο. Και αυτές θα είναι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους οι περιοχές που θα σημειώσουν αύριο τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στη Φλόρινα το θερμόμετρο θα δείξει μείον 8, Παγωνιά και Πολικό κρύο στην Καστοριά μείον 5, στην Κοζάνη μείον 3. Η ίδια θερμοκρασία και στα Γιάννενα, μείον 3, στην Άρτα, μείον 4, στις Σέρες, Λάρισα και Τρίπολη, μείον 1. Η ίδια θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη, μείον 1. Στην Αττική η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, στα βόρεια προάστια. Ο υδράργυρος θα δείχνει αύριο 0 βαθμούς. Το χέρι σου! Πάμε! Όταν έβαλα το μάτι μου για πρώτη φορά στο φακό και βγήκε ένα πλάνο, εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να ανακάλυπτα μέσα από αυτό το βιζέρ της μηχανής τον κόσμο, όχι τον κινηματογράφο. 40 μίλια, μίλια κόκκινα γιαβρί μου, σ' ένα μαντίλ δεμένα. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, μια εμβληματική μορφή της 7ης τέχνης διεθνώς, ήταν ένας ποιητής του κινηματογράφου και ο πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τραγικό τέλος του σκηνοθέτη της ιστορίας, όπως τον αποκάλεσε η διεθνής κριτική, συγκλώνησε την Ελλάδα και προκάλεσε συγκίνηση στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Τους σκηνοθέτες δεν τους διαλέγουν ούτε την κριτική ούτε το κοινό. Τους διαλέγει ο χρόνος. Η φήμη έτρεξε παντού. Ο ποιητής αγοράζει λέξεις. Σαν να είχε διασανθεί τον κίνδυνο από τα γυρίσματα σε έναν δρόμο με περιορισμένη ορατότητα και ελλιπή φωτισμό, όπου τα οχήματα κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος είχε ζητήσει 4 ημέρες πριν από το μοιραίο περιστατικό, από την τροχέα, να ληφθούν μέτρα για να γίνουν τα γυρίσματα με ασφάλεια. Όμως, μέσα στην αγωνία του για να επιτύχει καλύτερα πλάνα, όπως λένε συνεργάτες του, ο σκηνοθέτης απομακρύνθηκε από το σημείο και επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο στον περιφερειακό της Τραπετσόνας. Όταν χτυπήθηκε από το μοιραίο δίκυκλο που οδηγούσε ένας ειδικός φρουρός. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι και άλλα ζωτικά όργανα και αιμορραγούσε επικίνδυνα. Έμεινε όμως αβοήθητος επί 40 λεπτά. Ο μηχανισμός της πτώσης ήταν αδύνατο να τον κρατήσει στη ζωή, διότι υπήρξε οστική σύνθλιψη του ιερού οστού, αυτό που στηρίζει στη λεκάνη πίσω, που η αιμορραγία αυτή δεν ελέγχεται με τίποτα. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ξεκίνησε 5 λεπτά πριν από τις 7, αλλά στη μέση της διαδρομής έπαθε μηχανική βλάβη, με αποτέλεσμα ο Θόδωρος Αγγελόπουλος να μείνει αβοήθητος στο δρόμο. Το ΕΚΑΒ έστειλε δεύτερο ασθενοφόρο στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο έφτασε 40 λεπτά μετά. Οι δικοί δύο άνθρωποι μέσα στην αγωνία τους είχαν καλέσει ιδιωτικό ασθενοφόρο, το οποίο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Έγιναν 4 προσπάθειες να υποστηριχτούν οι ζωτικές λειτουργίες μετά από καρδιακή ανακοπή. Και υποστηρίχθηκαν και με αυτές τις συνθήκες πήγε στο χειρουργείο. Όπου έγιναν κάποιες προσπάθειες να σταματήσει η αιμορραγία, η οποία είχε γίνει πλέον ανεξέλεγκτη, και κάτω από αυτές τις συνθήκες χάθηκε ανεπιστρεπτή.
Η διοίκηση του ΕΚΑΒ εξέφρασε τη θλίψη της για το θάνατο του μεγάλου σκηνοθέτη και διέταξε τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για τον χρόνο άφηξης του ασθενοφόρου. Το απόγευμα, ο 24χρονος ειδικός φρουρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Λυπάται ο ίδιος και η οικογένειά του για το χαμό κάποιου ανθρώπου, κάποιου συνανθρώπου. Πολύ μάλλον κάποιου που είχε διακρίθει και πρόσφερε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο. Μέσα από τις λυρικές εικόνες του και το στοχασμό του, πλούτησε τον κόσμο της 7ης τέχνης, αλλά και τις ζωές όσων ονειρεύτηκαν μαζί του στις σκοτεινές αίθουσες. Όλα ξεκινούν από μια ιδέα και σιγά σιγά τα πράγματα έρχονται ένα-ένα να μπουν μέσα σε αυτή την ιδέα, να την κάνουν εικόνες και λέξεις. Ο κινηματογράφος ήταν το πάθος της ζωής του και η ανάσα του, όπως έλεγε ο ίδιος. Και ήταν μοιραίο να ξεκινήσει το ταξίδι του για την αιωνιότητα πάνω στο γύρισμα της νέας του ταινίας «Η άλλη θάλασσα». Για το νέο του φιλμ που αναφέρεται στην Ελλάδα της κρίσης, είχε μιλήσει στην Ιταλική τηλεόραση πριν από 2 εβδομάδες. In ogni crisi, economica o no, possiamo essere felici, perché riusciamo sempre a pensare che passerà, che tutto sarà migliore domani. C'è un poeta greco, un vecchio poeta dell'inizio del XX secolo, che dice: Il faut descendre. Bisogna discendere le scale del male per vedere di nuovo, per ritrovare le nostre ali di una volta. Έχουμε ζήσει μαζί 50 ολόκληρα χρόνια, από το 1947 που μπήκαμε στο γυμνάσιο, ως τώρα. Μαζί στο σχολείο, μαζί στις παρέες, μαζί στο πανεπιστήμιο. Είμαι από τους πρώτους στους οποίους απεκάλυψε το γεγονός ότι θέλει να κάνει κινηματογράφο. Μεγάλη απώλεια για τον κινηματογράφο, για την τέχνη, για την Ελλάδα. Αισθάνομαι ότι έχουμε φτωχύνει, ο πολιτισμός μας έχει φτωχύνει, γιατί ο Θόδωρος, ένας μεγάλος ποιητής του κινηματογράφου και ένας σημαντικός στοχαστής πάνω στην ιστορία της Ελλάδας και των Βαλκανίων, έφυγε χωρίς να αποχαιρετήσει. Έφυγε για το μεγάλο του τελευταίο ταξίδι. Φθινόπωρο του 52 ξανάρθαμε στο Αίγιο. Λίγοι από τους παλιούς. Γεννημένος στην Αθήνα το 1935, σπούδασε νομικά και στη συνέχεια στο Παρίσι γαλλική φιλολογία και κινηματογράφο. Το 1975 με τον Θίασο, την κορυφαία ταινία του, την οποία η Διεθνής Ένωση Κριτικών τη συγκαταλέγει στις 10 καλύτερες ταινίες της ιστορίας του κινηματογράφου, καθιερώνεται διεθνώς. Ήταν αυτός στον οποίο είχαμε επενδύσει τις ελπίδες μας, ότι αυτός θα καταφέρει κάποια στιγμή, ήδη το είχε καταφέρει, να μιλάνε οι ξένοι για ελληνικό κινηματογράφο χωρίς συγκατάβαση. Ένα από τα πράγματα που αγαπούσε πολύ και ήταν δάσκαλος ήταν να γυρίζει την Ελλάδα και να ψάχνει για τοποθεσίες που εκεί θα έστεινε τις εικόνες του, τους ανθρώπους που θα περιέγραφαν τις ιστορίες του. Από μικρός έδειχνε ότι θα γίνει κινηματογραφιστής, ας πούμε, γιατί όλα τα έβλεπε σε εικόνες. Υπήρχε πάρα πολύ, γιατί είναι σαν κάτι δικό μου, ας πούμε, που χάθηκε στη ζούγκλα αυτή την αθηναϊκή της ασφάλτα, ας πούμε. Οι περισσότερες ταινίες του έχουν αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις. Το 1998 κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών με την ταινία του «Μία αιωνιότητα και μία μέρα», ενώ 3 χρόνια νωρίτερα είχε τιμηθεί ξανά στις Κάνες με το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής για το βλέμμα του Οδυσσέα. Είχαμε επιβεβαιώσει με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο το περιεχόμενο της εκδήλωσης που θα οργάνωνε στις 31 Μαΐου το Μέγαρο Μουσικής. Ο Αγγελόπουλος με τον Βιμ Βέντερς θα μιλούσαν για τη διεθνή πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική κρίση και θα παρουσιάζαμε το βλέμμα του Οδυσσέα. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος ήταν ένας κοινωνικός επαναστάτης. Η θρησκεία του ήταν η Ελλάδα και αυτός ήταν ένας αριστερός Ιησούς.